Με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, η οποία μετονομάζεται από ρυθμιστική αρχή ενέργειας σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων. Και με αυτό το νομοσχέδιο επιχειρείται να μπουν στη ρυθμιστική αρχή και όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης της Ελλάδας, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, ως πάροχοι. Αυτό το νομοσχέδιο θα ήθελα να πω ότι ήρθε με προσχηματικό τρόπο, χωρίς να γίνει ουσιαστική διαβούλευση, γιατί η διαβούλευση ήταν μέσα στο τριήμερο που ήταν η καθαρά Δευτέρα. Και παρότι εμείς σαν Ομοσπονδία συναντηθήκαμε την Τετάρτη προηγούμενη με τον κύριο Σκρέκα, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος υπουργός που εισηγείται αυτό το νομοσχέδιο. Και του εκθέσαμε σαν Ομοσπονδία Εργαζομένων σε όλες τις ΔΕΙΑ που έχουμε 5.000 μέλη εργαζόμενους, του εκθέσαμε όλες αυτές τις αντιρρήσεις μας για αυτό το νομοσχέδιο που προωθείται και το πρώτον το κυριότερο είναι ότι το νερό δεν μπορεί να μπει σε καμία εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση. Υπάρχουν 3 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούσαν έργα ΣΔΙ της ΕΙΔΑΠ για τα δίκτυα και τα οποία έχουν απορριφθεί και έχουν κερδιθεί αυτές οι προσφυγές. Άρα λοιπόν, τι νόημα έχει οι δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, να είναι σε μία ρυθμιστική αρχή ως πάροχοι? Το κυριότερο σημείο που θα πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι μπαίνοντας σε μία ρυθμιστική αρχή έχουμε έναν ακόμα έλεγχο. Εμείς δεν είμαστε κατά των ελέγχων, ούτε λέμε να μην ελεγχόμαστε. Ήδη αυτή τη στιγμή οι ΔΕΙΑ ελέγχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω των αποκεντρωμένων διοικήσεων, από τη Γενική Γραμματεία Υδάτων, από τη Γενική Γραμματεία Λιμάτων, από τις διαχειριστικές των Υπουργείων και της Περιφέρειας όταν χρηματοδοτούνται για να κάνουν έργα και βεβαίως από το Ελεκτικό Συνέδριο και τους κατατόπους επιτρόπους. Προσθέτοντας τη ρυθμιστική αρχή είναι ακόμα ένας έλεγχος ο οποίος, όπως μας είπε ο Υπουργός, θα μας βοηθήσει. Σε τι θα μας βοηθήσει όμως δεν το καταλάβαμε. Εμείς λοιπόν ζητάμε σαν Ομοσπονδία να αποσυρθεί το νομοσχέδιο αυτό, να μην ψηφιστεί και ζητάμε να υπάρξει ένας διάλογος και μέσα στο διάλογο αυτό να κληθούν όλοι οι φορείς του νερού, γιατί δεν είναι μόνο η ίδρευση, είναι και η άρδευση. Είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι η άρδευση. Το 80% είναι η άρδευση, το 20% είναι η ίδρευση. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην μπούμε σε διαδικασίες με παρόχους και με εμπορευματοποίηση που κανένας δεν θα μπορεί να εγγυηθεί τίποτα, εμείς ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και να τα δούμε όλα από την αρχή. Να σας πω ότι στην Ευρώπη, γιατί εμείς ζητήσαμε να μας πούν γιατί ήρθε αυτό το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη, πολύ λίγα κράτη έχουν εντάξει το νερό σε ρυθμιστικές αρχές και κατά δεύτερον δεν υπήρχε κανένα προαπαιτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να οδηγεί τις δημοτικές επιχειρήσεις και την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ αλλά και την άρδευση, τους ΓΟΕΒ και τους ΤΟΕΒ που υπάρχουν στην Ελλάδα, να μπουν μέσα σε ρυθμιστική αρχή. Άρα λοιπόν, τι εξυπηρετεί αυτό το νομοσχέδιο? Ακόμα κανένας δεν μπορεί να μας το απαντήσει και να καταλάβουμε. Θα μου πείτε, στο πίσω μέρος του μυαλού μας όλοι ξέρουμε το τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση και να σας πω ότι, γιατί άκουσα προχθές και κάποιους δημότες της Τρίπολης που λέγαν ότι καλό είναι να γίνει ιδιωτικοποίηση και να προχωρήσει. Να τους πω λοιπόν ότι όπου έχει γίνει στην Ευρώπη έχει γυρίσει πίσω στο Δήμο ή στο Δημόσιο. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Ο ιδιώτης επενδυτής, το μόνο που έκανε, με κορυφαίο παράδειγμα το Παρίσι, μια προηγμένη χώρα ας πούμε που είναι η Γαλλία και το Παρίσι, γύρισαν τα δίκτυα και όλα στον Δήμο του Παρισιού, γιατί
οι ιδιώτες πάροχοι το μόνο που έκαναν ήταν να εισπράττουν και μετά να μην φτιάχνουν ακόμα ούτε τις βλάβες που υπήρχαν στο δίκτυο ίδρυυσης. Άρα λοιπόν ας ανατρέξουν όσοι είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης και εγώ το λέω καθαρά και σε όλο τον κόσμο ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο να υπάρχει ιδιωτικοποίηση στο νερό. Γιατί αυτό έχει πολλούς κινδύνους, επέχει πολλά πράγματα και θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι το νερό δεν είναι για πούλημα. Η ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας τους, από τον ιδρυτικό τους νόμο του 1069 του 80, ο οποίος ήταν ένας νόμος πρωτοποριακός για την εποχή, γιατί έδωσε στις ΔΕΙΑ τη δυνατότητα να λειτουργούν σαν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και να είναι ευέλικτα κοινοφελής ανταποδοτικού χαρακτήρα. Αυτός ο κοινοφελής ανταποδοτικός χαρακτήρας πρέπει να διατηρηθεί για τους δημότες και για όλο τον κόσμο. Αν χαθεί αυτό, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά και θα μπούμε, όπως γίνονται και στην ενέργεια τώρα, ή στην τηλεφωνία. Να σας πω λοιπόν ότι όλοι εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι, γι' αυτό και σήμερα η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει μια πανελλαδική 24-ωρη απεργία, όπως και η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, γιατί σήμερα εισάγεται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο και φαίνεται ότι μέχρι το βράδυ ή το αργότερο αύριο το πρωί θα έχει ψηφιστεί. Καταρχήν αυτά ήθελα να πω. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ σήμερα για να μας ακούσετε και να πούμε κι εμείς αυτά που έχουμε να πούμε για το νερό, γιατί το νερό είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο και πιστεύω ότι θα πρέπει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος και μετά να έχει μια άποψη για το τι πρέπει να γίνεται, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην είναι και σωστά ενημερωμένος και γι' αυτό να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Είναι αυτονόητο ότι το Εργατοπαιδικό Κέντρο στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων της ΔΕΙΑΤ, τον αγώνα της κοινωνίας, γιατί όπως είπε και ο προραήσεντας, το νερό δεν είναι προϊόν, δεν είναι αγαθό, είναι ένα κοινωνικό, μια κοινωνική κατάκτηση, είναι πηγή ζωής. Ενώ λοιπόν δεν τόλμησαν τα μνημόνια να αγγίξουν το νερό, έρχεται η κυβέρνηση, μάλιστα λίγο πριν τη λήξη της, να επιβάλλει στην ουσία ένα καπέλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, να βάλει μία ρυθμιστική αρχή, η οποία στην πράξη έχει αποτύχει. Δείτε λοιπόν τι έχει γίνει με το φυσικό αέριο, τι έχει γίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι λοιπόν ένα μοντέλο το οποίο είναι και παροχημένο και αποτυχημένο. Οι λόγοι προφανώς που αναγκάζουν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτό το μέτρο είναι καθαρά η πίεση που δέχεται από τα συμφέροντα, τα οποία είναι ντόπια και ξένα. Και νομίζω λοιπόν ότι ανοίγει ένα τεράστιο θέμα η εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα. Και όταν λέμε υδροφόρο ορίζοντα δεν μιλάμε μόνο για το νερό, μιλάμε για περαιτέρω ξεπούλημα στο υδροφόρο ορίζοντα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που αναρωτιέστε πώς θα φύγει στην ουσία η ΔΕΙΑΤ από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να ανατρέξετε στο ερώτημα πώς φύγανε τα χτήματα που παραχώρησαν οι δημότες της Μεγαλόπολης για να πάρουν μόνο το ρηκτό και στην ουσία θα γύρισαν πίσω στην τοπική κοινωνία, που σήμερα με μία μονοκοντιλιά σε ένα νόμο άσχετο παραχωρούνται στο δημόσιο. Έτσι λοιπόν δεν είναι βέβαιο ότι οι εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο και κατ' επέκταση στην κοινωνία θα συνεχίσουν, εάν περάσει αυτός ο νόμος, να ανήκουν σε αυτούς και δεν θα ανήκουν σε κάποιους άλλους. Το θέμα λοιπόν δεν είναι σήμερα αν περάσει το νομοσχέδιο, σήμερα θα περάσει το νομοσχέδιο, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μια κοινοβουλευτική δικτατορία. Ο αγώνας λοιπόν των εργαζομένων και της κοινωνίας θα είναι αυτός ο νόμος να μείνει στα χαρτιά.
Και αυτή λοιπόν η δέσμευση εκπράγει σήμερα το εργατικό κέντρο μαζί με τους εργαζόμενους της ΔΕΗ.